Είμαι η Άννα. Πάντα νόμιζα πως δεν είμαι σαν όλα τα άλλα παιδιά και πως όλοι ξέρουν πόσο φρικτά είναι τα πράγματα σπίτι μου. Φοβάμαι τους άλλους και γι' αυτό κρύβομαι και δεν λέω πολλά. Όλα άρχισαν να αλλάζουν στη ζωή μου από τη στιγμή που άκουσα τον ψυχολόγο του χαμόγελου του παιδιού να μας μιλάει για τα δικαιώματά μας και για το πώς μπορεί να βοηθήσει ο οργανισμός τους ένα παιδί σαν εμένα. Πού θα πάρετε τηλέφωνο αν δεν μπορείτε να το πείτε στη μαμά και στον μπαμπά? Για πάμε να μου το πείτε όλοι μαζί να τα ακούσω. Στο 1056. Και εσείς παιδιά μπορείτε να καλέσετε στο 1056 και να μας πείτε οτιδήποτε σας προβληματίζει. Ό,τι και αν έχετε να μας πείτε, εμείς είμαστε εκεί να σας ακούσουμε και να προσπαθήσουμε μαζί να βρούμε μία λύση. Εντάξει? Ναι! Πήρα λοιπόν το θάρρος και ζήτησα βοήθεια καλώντας το 1056. Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ. Η κοινωνική λειτουργός που μου απάντησε με άκουσε υπομονετικά, καθώς της έλεγα την ιστορία μου. Μου εξήγησε τη διαδικασία που θα ακολουθούσε. Είναι πολύ σημαντικό όμως να θυμάσαι ότι ό,τι και να συμβαίνει, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σε χτυπάει. Ποτέ δεν μπορεί να φταίει ένα παιδί για το ότι το χτυπούν οι γονείς του. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να θυμάσαι είναι ότι είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε. Θα καλούσε την αστυνομία να έρθει να με παραλάβει και μετά θα με συναντούσε η ίδια στο τμήμα. Για να μπορέσει να γίνει αυτό, θα πρέπει να ενημερώσουμε την αστυνομία προκειμένου να πας εκεί και να ενημερωθεί ο εισαγγελέας ενηλίκων για να αποφασίσει το τι θα πρέπει να γίνει και θα είναι το καλύτερο για σένα. Δεν θέλω να φοβάσαι, θέλω να ξέρεις ότι θα είμαστε μαζί σου σε όλη τη διαδικασία και θα βρεθούμε μαζί σου για οτιδήποτε χρειαστείς. Όσο περίμενα, ήμουν μπερδεμένη. Δεν ήξερα αν έκανα το σωστό. Εκείνη όμως ήταν εκεί. Μου κρατούσε συντροφιά στο τηλέφωνο. Είμαστε δίπλα σου. Αυτό θέλω να κρατήσεις. Εντάξει. Όταν τελικά τη συνάντησα στο τμήμα και πηγαίναμε στο νοσοκομείο, ένιωσα ασφάλεια. Κάποιοι θα με φρόντιζαν επιτέλους. Στο νοσοκομείο έκανα εξετάσεις, μη είδαν γιατροί. Ευτυχώς όμως δεν ήμουν ούτε στιγμή μόνη. Άνθρωποι από το χαμόγελο, εθελοντές, ήταν μαζί μου συνέχεια. Είχα καινούργια ρούχα, παπούτσια και παιχνίδια. Λίγες μέρες αργότερα, με επισκέφτηκε ψυχολόγος του χαμόγελου. Μου είπε πως βρέθηκε χώρος για μένα σε ένα σπίτι. Είναι το σπίτι στο οποίο θα έρθεις σε λίγες μέρες κοντά μας. Να σου δείξω το δωμάτιο, που θα είναι και τα υπόλοιπα κορίτσια. Είναι στην ηλικία σου. Θα έχεις δικό σου ποδήλατο, θα ξεκινήσεις μπαλέτο. Θα κάνεις πράγματα που σου αρέσουν και σε κάνουν ευτυχισμένη. Και αν κάτι δεν σου αρέσει, θα ήθελα να μπορείς να το πεις. Γι' αυτό θα είμαστε εμείς εκεί. Thank you.
Τα μεγάλωνα εκεί, με άλλα παιδιά, πιο μικρά, πιο μεγάλα, όλα σαν αδέρφια, που εγώ δεν είχα. Δεν ένιωθα τόσο μόνη πια και ήταν όλοι τόσο καλοί μαζί μου. Σιγά σιγά άρχισα κι εγώ να χαμογελάω πάλι και το είχα τόση ανάγκη. Όμως δεν ήταν πάντα εύκολο. Θυμόμουν την οικογένειά μου. Φοβόμουν μήπως είχα κάνει κακό στους γονείς μου. Μερικές φορές εκνευριζόμουν πολύ ή έκλαιγα. Γι' αυτό μιλούσα με ψυχολόγο για το πώς νιώθω και αυτό βοήθησε πολύ. Μου είπε ότι δεν έφταιγα εγώ για κάτι και πως ήμουν δυνατή που έφτασα ως εδώ. Αργότερα ξεκίνησα να πηγαίνω στο σπίτι του παιδιού. Εκεί οι ειδικοί με βοηθούσαν πολύ. Έκανα εργοθεραπεία, λογοθεραπεία και ψυχοθεραπεία. Κυκλώνεις το ρο. Ωραία. Διαβάζουμε τη λέξη μαζί. Πάμε να τη διαβάσουμε. Ρο. Ωραία. Τονίζουμε αρκετά το γράμμα ρο. Καθημερινά. Ωραία. 6 με 10 μερίδες. Αυρά επεξεργασμένα δημητριακά. Ψωμί. Ζυμαρικά. Ολική ελαίσεως. Μία αποφυλωμένη ρύζι. Πολύ ωραία. Ξαφνίζω πάνω στην πάντα. Ελπίζω να μην φοβάσαι, έτσι. Ωραία. Βάλε χεράκια κάτω. Ωραία. Και τώρα θέλω σιγά σιγά να σηκώνεις τα δύο σου χέρια ψηλά μπροστά σου, σαν θες να φτάσεις κάτι μπροστά σου. Τα δύο σου χέρια. Πάμε λίγο ακόμα ψηλά. Ωραία, σε τραβάω λίγο πίσω για να μην σου είναι τόσο δύσκολο. Ωραία. Ωραία. Πάμε να ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Ωραία. Σχολείο, τα πήγαινα καλύτερα. Στο σπίτι, διάβαζα με όρεξη. Δοκίμασα καινούρια πράγματα που ποτέ δεν θα φανταζόμουν. Πήγαινα αγγλικά και χορό. Έκανα φίλους και πήγα για πρώτη φορά διακοπές. Σήμερα στο χαμόγελο είμαι ασφαλής. Έχω μία οικογένεια όπου ένας φροντίζει τον άλλον. Είμαι σίγουρη πως όλα θα πάνε καλά.